Καλώς ήρθατε στο κέντρο Mansion εδώ στην Τρίπολη, όπου σήμερα 9 του μήνα Μάρτη, Πέμπτη, παρουσιάζει εδώ ο Ηλίας Αναστασιάδης το βιβλίο του Δευτέρα, που μετά από δική μας παράκληση, ένας άνθρωπος που δεν έχει ουσιαστικά καμία σχέση με την Τρίπολη και με αρκαδική καταγωγή, έρχεται να παρουσιάσει ένα βιβλίο που αφορά τη σύγχρονη μάστιγα του εθισμού στον τζόγο. Οι άντρες γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το αντικείμενο, αλλά και οι μητέρες, επειδή μεγαλώνουν παιδιά τα οποία καθημερινά υποβάλλονται στη διαδικασία του τζόγου, είτε μέσω ενός προποτζίδικου είτε μέσω διαδικτύου. Είναι ένα βιβλίο που αφορά όλους μας. Είναι μια σύγχρονη μάστιγα η οποία ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και ένα μεγάλο κομμάτι της βρίσκεται σε φάση απεξάρτησης. Ο Ηλίας πέρασε μέσα από όλα αυτά. Γνώρισε πολύ καλά τι είναι να κλέβει από το πορτοφόλι της μάνας του λεφτά ή από το σιρτάρι που κρύβαν τα λεφτά μέσα στο σπίτι του για να πάει να παίξει, και σήμερα προσπαθεί να δείξει στον νέο άνθρωπο αλλά και στους μεγαλύτερους που ασχολούνται με τον τζόγο πόσο μάταιο είναι να προσπαθείς να βιοποριστείς από τον τζόγο σε πρώτη φάση, αλλά και πόσο επικίνδυνη η αρρώστια είναι. Το ίδιο εθιστική με τα ναρκωτικά, το ίδιο εθιστική με το αλκοόλ, το ίδιο εθιστική με τον έρωτα, αν μου επιτρέπετε κιόλας. Ηλία, να μας πεις δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια, αν και είναι μια εποχή που τα βιβλία υποτίθεται δεν απασχολούν πολλούς, όμως άμα κάτσει κανένας και κοιτάξει στατιστικές της αγοράς, το βιβλίο είναι πάλι σε άνθηση, όπως και το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μου να είμαι δίπλα στον Νίκο τον Βρίτσι, τον Γιάννη τον Τάλα και την Τέσπο Παπαδά του για αυτή την παρουσίαση της Δευτέρας. Με κάλυψε αρκετά ο Νίκος από την άποψη ότι είναι η μάστιγα, νομίζω, των καιρών μας. Και είναι και το πιο επικίνδυνο κομμάτι σχετικά με τον τζόγο, ότι ο εθισμένος δεν φαίνεται και δεν ξέρουμε πολλούς εκεί έξω να πούμε ότι είμαι σαν τον Τάδε. Οπότε ίσως με αυτό το βιβλίο γίνεται μια αρχή στο να γίνω έστω εγώ το παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί ας πούμε ο εθισμένος από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά εξόψεις μπορεί να τους καταλάβεις. Έναν εθισμένο στον τζόγο, ακόμα και αν έχει παίξει ένα δευτερόλεπτο πριν τον δεις, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι όπως όλοι οι εθισμοί, νομίζω κυνηγάς την ουρά σου και σε αυτό. Και πέρα από την οικονομική ζημιά που μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι προφανώς και έρχεται με τον τζόγο, υπάρχουν και πολύ πολύ πιο βαθιές συνέπειες, όπως η απομόνωση, η μοναξιά, το να κλείνεις, το να λες ψέματα, πράγματα που σου κοστίζουν πολύ περισσότερο από μερικά χρήματα που κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσεις κιόλας. Αν και η νόρμα είναι ότι χάνεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Νιώθω πάρα πολύ οικία το περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς με την Τρίπολη έχουμε πολλά πέρα δόθε όμορφα. Και ανυπομονώ να κάτσουμε να τα πούμε μαζί με τα παιδιά. Αν υπάρχει ένα μήνυμα, γιατί γενικά είμαι κατά των συμβουλών, καταθέτω το βίωμα και αυτοί που είναι να κοιτούν και να ταυτιστούν με αυτό που ταυτιστούν, άσχετα αν παίζουν τζόγο ή όχι, είναι πολύ πιο βαθύ, είναι ότι γίνεται να ξεπεράσουν τα προβλήματά μας αρκεί να το παραδεχτούμε ότι τα έχουμε και να το πιστέψουμε και να δουλέψουμε και αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί έχω δει ανθρώπους στο πρόγραμμα με πολύ πιο λίγα εφόδια από ό,τι εγώ να τα καταφέρνουν και σε πολύ πιο μεγάλη ηλικία. Αν υπάρχει ένα μήνυμα, είναι ότι γίνεται. Όσο μεγάλο και να φαίνεται το τέρας, γίνεται. Αρκεί να το παραδεχτούμε στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Το βιβλίο είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει και και online στο σελίδα της keybooks.gr, αλλά υπάρχει όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και αν δεν υπάρχει, το παραγγέλνει ο κόσμος που το κάνει να μας. Θα γράψετε και κάποιο άλλο βιβλίο ή είναι μόνο η μοναδική ιστορία? Όχι. Τη γράφω ήδη το επόμενο, το οποίο είναι διηγήματα και το μεγάλο στοίχημα για να είμαστε στο πείμα που έχω βάλει με τον εαυτό μου είναι να μην υπάρχει η λέξη τζόγος μέσα ούτε μία φορά. Έρχομαι για τα γενέθλια, για τα 3 χρόνια και θα κάνω ένα κομμάτι από την παράστασή μου. Στο stand-up δεν υπάρχει κάτι θεματολογικά, κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει σχεδιασμός, είναι κείμενα. Απλά συνήθως έχω ένα πλάνο στο κεφάλι μου προς τα που θέλω να πάω και μετά επιλέγω ανάλογα και με τη βραδιά. Τα πάντα. Η πολιτική λιγότερο. Είναι χάλια, έτσι κι αλλιώς. Είναι χάλια με την έννοια του γελίου. Οπότε, γιατί να θυμόμαστε στραβά πράγματα. Καλύτερα να γελάμε με τη ζωή μας και με τους εαυτούς μας που είναι πιο ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση. Εγώ δεν κάνω πολιτική σάτιρα γενικά. Δεν μ' αρέσει. Ο κάθε κωμικός έχει κάποιο πεδίο στο οποίο ευνέεται και του αρέσει να κινείται. Εγώ δεν είμαι κωμικός που κάνει, δηλαδή μπορεί κοινωνικοπολιτικά να αναφέρω κάτι, αλλά η στόχευσή μου δεν είναι προς την πολιτική. Θέλετε να
προσθέτει και κάποιες άλλες εμφανίσεις. Τώρα είμαι σε περιοδία, τώρα είμαι Θεσσαλονίκη, μετά θα είμαι Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Κέρκυρα. Ήμουνα τέλειωσα την Αθήνα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και τώρα είμαι σε περιοδία. Κάνω Κύπρο, έχει πάρα πολλές παραστάσεις με το Πάσχα. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσο ακραίες αντιθέσεις πολιτισμικά και στην εποχή του ίντερνετ έχουν λιανθεί και αυτές οι λίγες αντιθέσεις που υπήρχαν. Δηλαδή τα ίδια πράγματα βλέπουμε, τα ίδια πράγματα ακούμε, τα ίδια πράγματα μας αρέσουν. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι η μόνη διαφορά είναι ότι καμιά φορά, επειδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι αστικά κέντρα και πάντα έχει παραστάσεις, πάντα έχει υπερπροσφορά θεαμάτων, στην επαρχία, επειδή συνήθως παίζεις μία ή δύο μέρες, μαζεύεται όλος ο κόσμος εκεί, υπάρχει ένα πιο ενθουσιώδες κλίμα, ας πούμε. Γιατί είναι η μέρα, σήμερα έχει αυτό. Αλλά γενικά δεν έχω εντοπίσει κάποια διαφορά πολιτισμική, κοινωνική, ίσα ίσα. Είναι μια ενιαία εικόνα, ας πούμε.